Λοιπόν, πάμε στον βουλευτή, τον κύριο Λοβέρδο. Είναι στα δυτικά ο κύριος Λοβέρδος, υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Αν είναι βουλευτής ακόμα, γιατί δεν έχει διαλυθεί η Βουλή. Μια δύσκολη περιφέρεια η Δυτική Αθήνα, κύριε Λοβέρδο. Καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Λοβέρδο. Όλη η Ελλάδα είναι δύσκολη και όλη η Ελλάδα είναι εύκολη, γιατί είναι μια σπουδαία χώρα. Σωστό. Αλλά χώρες όπως η Ελλάδα θα έχουμε και καλά και κακά. Σωστά. Στα δυτικά και όταν η Νέα Δημοκρατία σχεδόν ήταν παντού πρώτη, το 19 ήσασταν δεύτερη. Τώρα τα πράγματα πώς είναι? Τώρα μπορώ να σας πω ότι μέχρι το δυστύχημα των Δεμπών που είχαμε, το τραγικό αυτό δυστύχημα, που είχαμε δημοσκοπήσεις, η Νέα Δημοκρατία μολονότι το 2019 είχε απόσταση περίπου 10 μονάδες από το ΣΥΡΙΖΑ στη Δυτική Αθήνα, στο Περιστέρι, στο Γάλλιο, στο ίδιο Πετρούπολη. Παρ' όλα αυτά την είχε μικρύνει τη διαφορά. Διότι και εδώ στα Δυτικά ο κόσμος είχε αρχίσει να αναγνωρίζει ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παρά τα λάθη που έχει κάνει, έχει αρχίσει να παράγει έργο και υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Τα Τέμπη σας τύχησαν όμως, κύριε Λοβέρδο. Τα Τέμπη σας τύχησαν. Είχαν πολιτικό κόστος για σας. Εγώ δεν μας άρεσε τα λόγια μου, τα λέω ευθέως. Φυσικά, μα γι' αυτό σας ρωτάω. Υπήρξε ένα σοβαρό μούδιασμα μετά τα Τέμπη. Ναι. Υπήρξε μια αντίδραση απόλυτα κατανοητή οργής και θλίψης εκ μέρους των πολιτών και πολλών ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Η εκτίμησή μου είναι όμως ότι στις τελευταίες ημέρες αυτό το κλίμα αποφορτίζεται, ο κόσμος αρχίζει να σκέφτεται πιο λογικά, πιο ψύχρεμα και να διαπιστώνει ότι μπαίνουμε πλέον σε προεκλογική περίοδο, ουσιαστικά έχουμε πει και επίσημα, διότι το μεθεπόμενο Σάββατο θα διαλυθεί η Βουλή από ό,τι διαβάζω και θα έχουμε τη δυνατότητα να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε με πιο μεγάλη ψυχραιμία ποιο κόμμα μπορεί να κυβερνήσει αποτελεσματικότερα τη χώρα και ποιος πρωθυπουργός είναι ικανότερος να την κυβερνήσει. Πάμε και στην Ανδρουλάκη. Κύριε Λοβέρδο, θέλω λίγο να μας κάνετε ένα σχόλιο για έναν πρώην γαλάζιο σύντροφό σας, τον κύριο Αντώναρο, ο οποίος κατεβαίνει υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρείτε, ας πούμε, κάποιοι λένε ότι είναι και εκπρόσωπος της καραμαλικής πτέρυγας στο ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά έχουν καμία βάση? Είναι αστιώτες που αγγίζουν το όριο της γελοιότητας. Καταρχάς να πω ότι ο κύριος Αντώναρος δεν έχει απολύτως καμία σχέση με τον Κώστα Καραμαλή, τον πρώην Πρωθυπουργό. Καλά κάνετε και το λέτε. Μπράβο. Τον έχει αποδοκιμάσει ο ίδιος ο κύριος Καραμαλής μέσω εκπροσώπων του, εδώ και καιρό. Δεν έχει απολύτως καμία σχέση και καμία επαφή. Δεν τον βλέπει ποτέ πλέον. Ποτέ. Δεύτερο, να θυμίσω ότι ο κύριος Αντώναρος, ο οποίος αμφιβάλλον ήταν Νέα Δημοκρατία πρωτού πάει ως δημοσιογράφος που γενικά ως βοηθός αναπληρωτής. Καλά, πάντως ήταν δύο φορές βουλευτής σας. Μία βουλευτής επικρατείας και μία υποψήφιος. Μία επικρατείας και μία υποψήφιος βουλευτής στο βόλιο τομέα. Και εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Στη Β' Αθήνα. Είχε πάρει 4.000 σταυρούς στην Αθήνα. Ναι, αλλά στη Β' Αθήνα, αυτό λέει. Ήταν δύο φορές υποψήφιος βουλευτής. Και είχε αποτύχει παταγωδός. Θεωρώ λοιπόν ότι η υποψηφιότητα, μου είναι ακατανόητη η υποψηφιότητα του κυρίου Αντώναρου. Βέβαια, δικαίωμα του ΣΥΡΙΖΑ να βάζει όποιον θέλει υποψηφιότητα. Αλλά δεν θεωρώ διανόητη και δεν θα προσφέρει, όχι απλώς δεν θα προσφέρει ψήφους, μπορεί και να χάσει. Δεν καταλαβαίνω τη σκοπιμότητα αυτής της υποψηφιότητας, αλλά δεν είναι δική μου υπόθεση. Είναι υπόθεση του κυρίου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ, δεν με αφορά. Πάντως ο κύριος Αντώναρος δήλωσε χθες ότι δεν κατεβαίνει με το ΣΥΡΙΖΑ ως αριστερός, κατεβαίνει ως οπαδός του μεσαίου χώρου, αυτό είπε, και θεωρεί ότι η υποψηφιότητά του είναι αποτέλεσμα της αμφίπλευρης διεύρυνσης που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και προς τα κέντρο αριστερά και προς τα κέντρο δεξιά. Δεν δηλώνει αριστερός, θέλω να πω, ο κύριος Αντώναρος. Το λέω με ποια έννοια. Διότι ο κύριος Αντώναρος τι λέει? Ότι μπορεί κάποιοι δυσαρεστημένοι νεοδημοκράτες για X λόγους που δεν θέλουν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία να ψηφίσουν τον κύριο Αντώναρο ως μια κοντινή για αυτούς ιδεολογικά λύση. Η ελπίδα ποτέ δεν πεθαίνει. Έτσι νομίζω. Το μεσαίο χώρο τον εκφράζει σε μεγάλο βαθμό, στο μεγαλύτερο βαθμό της Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι αλήθεια. Στη Νέα Δημοκρατία είναι αλήθεια. Η Νέα Δημοκρατία επίσης, για το πω αυτό γιατί το ακούω πάρα πολύ συχνά και θέλω να το ξεκαθαρίσω, στη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχουν ούτε Μητσοτακοί, ούτε Καραμαλικοί, ούτε Σαμαρικοί, ούτε οποιοδήποτε άλλοι.
Υπάρχουν μόνο νεοδημοκράτες οι οποίοι πιστεύουν στις αξίες και στις αρχές της Νέας Δημοκρατίας που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Και υπάρχουν νεοδημοκράτες που στηρίζουν τον πρόεδρό μας, τον αδιαφυσβή, τον πρόεδρό μας που είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κύριε Λοβέρδο, σήμερα ψηφίζετε στην Βουλή η ρύθμιση που έφερε στο παραπέντε βέβαια και η κυβέρνηση και για τη σύνθεση του σώματος του Αρείου Πάγου, το οποίο διεύρυνε το σώμα στην ολομέλεια του Α1 τμήματος. Γιατί το έφερατε στο παραπέντε την τελευταία στιγμή πριν κλείσει η Βουλή μια τέτοια αυτό ρύθμιση? Αυτό είναι ένα εύλογο ερώτημα. Προσωπικά ούτε εμένα με χαροποιεί αυτό. Θα έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα και συνολικότερα, αλλά ξέρετε είναι πολύ λεπτές αυτές οι ρυθμίσεις νομοθετικές. Γιατί κυρία Κοραή και κύριε Τάκη, εμείς δεν πιστεύουμε στην καταδίωξη πολιτικών ιδεών. Εμείς είμαστε εναντίον. Προσωπικά οι βασιστικές και αναζητικές ιδέες με προκαλούν άποση, αν μπορώ να τις αποκαλέσω καν ιδέες. Αλλά σε ένα δημοκρατικό σύστημα δεν διώκονται ιδεολογίες. Σε ένα δημοκρατικό σύστημα όπως είναι η Ελλάδα, διώκονται αυτοί που παραβιάζουν τον νόμο και κάνουν κλιματικές πράξεις. Δεν θα αποκλειστεί το κόμμα Κασιδιάρη για τις ιδεολογικές του απόψεις, αλλά για την εγκληματική του δραστηριότητα. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε και αυτό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο νομικά θέμα, το οποίο προκαλεί, όπως βλέπετε, και αντιδράσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ σας κατηγορεί για ερασιτεχνισμό, για συνταγματικές ακροβασίες. Πιστεύετε ότι φλερτάρει με τις ψήφους του, που λένε κάποιοι έτσι συνάδελφοί σας, του Κασιδιάρη? Δεν φλερτάρει με τις ψήφους του. Εγώ θέλω να είμαι πολύ ειλικρινή. Δεν φλερτάρει με τις ψήφους του Κασιδιάρη. Θα ήθελε να υπάρχει το κόμμα Κασιδιάρη για να μπει στη Βουλή, γιατί αν έμπαινε στη Βουλή, όσο περισσότερα κόμματα μπαίνουν στη Βουλή, τόσες περισσότερες έδρες χάνονται από τα μεγάλα κόμματα, ούτως ώστε να ψαλιδιστεί η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Να υπάρχουν όσο δυνατόν περισσότερα στη Βουλή. Μια και λέτε για αυτοδυναμία. Είδα τον κύριο Τσίπρα να κάνει ένα tweet σήμερα και να λέει το εξής, ότι ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία λέει παντού ότι το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρα, σωστά? Ναι, ναι. Αυτό δεν είναι των εκλογών? Και λέει λοιπόν, αφού το δίλημα των εκλογών είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, γιατί να μην υπάρξει μια ένα τέτα-τέτ debate των δύο, αφού ο κόσμος θα επιλέξει μεταξύ δύο πρωθυπουργών, του Μητσοτάκη και του Τσίπρα? Ναι, ναι. Δεν θα έπρεπε αυτούς τους δύο να τους δει σε μια τηλεοπτική μονομαχία? Ενδεχομένως είναι μια άποψη. Είναι μια άποψη, την ακούμε, θα την σταθμίσει ο πρωθυπουργός και θα πάρει τις αποφάσεις. Πάντως να σας πω το εξής. Όχι, εσάς το ρωτώ τη δική σας άποψη, μια και έχετε διατελέσει και ως δημοσιογράφος, πώς το βλέπετε? Ναι, 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 ναι. Εγώ είμαι υπέρ των debate, αλλά έχουν γίνει όμως, κύριε Τάκη, εσείς παρακολουθείτε τις δραστηριότητες της Βουλής, έχουν γίνει άπειρα debate μεταξύ των δύο μεγάλων αρχηγών υποψηφίων πρωθυπουργών στη Βουλή, που είναι και το κατεξοχήν ακροατήριο που πρέπει να υπάρχει η Βουλή των Ελλήνων. Έχουν γίνει, δεν νομίζω ότι έχουν γίνει τόσες πολλές συζητήσεις όσο την τελευταία τετραετία. Και ο κόσμος έχει εικόνα του τι πρεσβεύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τι πρεσβεύει ο Αλέξης Τσίπρας. Και μπορεί να τους κρίνει άνετα. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα το debate των πολιτικών αρχηγών το δέχτηκε, όπως άκουσα. Και όπως ακούσατε και εσείς στη συνέντευξή του στον Sky, ναι, προχτές, ο Πρωθυπουργός, και θα γίνει θεματικό debate και μακάρι να έχει επίδραση. Παρ' όλα αυτά όμως, τις αποφάσεις λαμβάνει ο Πρωθυπουργός και θα κρίνει ποιο είναι το καλύτερο για να μην σηκώσουμε και πάρα πολύ τοξική αντιπολίτευση. Εμένα αυτό που με ενοχλεί, έχουμε δει πολλές προεκλογικές δραστηριότητες. Υπάρχει μια υπερβολή στην προεκλογική περίοδο, αλλά αυτή η προεκλογική περίοδος που βράζει σε τόσους πολλούς μήνες, δυστυχώς, έχει προκαλέσει και μια τοξικότητα που δεν είναι καλή για το πολιτικό μας σύστημα. Μάλιστα. Κύριε Λοβέρδο, εάν στην πρώτη Κυριακή η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, αλλά είναι με ένα σχετικά χαμηλό ποσοστό, θα πάει οπωσδήποτε σε δεύτερες εκλογές? Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός δεν πρέπει να πάρει την εντολή σχηματισμού και να επιχειρήσει να δει αν μπορεί να συνεργαστεί με τον Ανδρουλάκη που δεν τον θέλει και θέλει να βάλει τον άγνωστο εκεί για πρωθυπουργό? Με τον Τσίπρα αποκλείεται να κάνει. Καλά, ναι, αυτό με τον Βαρουφάκη, με τον Κουκουέ. Δεν υπάρχει δυνατότητα
Υπάρχει και ελληνική λύση. Με την ελληνική λύση δεν γίνεται. Δεν γίνεται η κυβέρνηση. Μάλιστα. Έχουμε διαφορετικές αντιλήψεις. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να κάνει κυβέρνηση. Αφού ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει τον Τσίπρα για πρωθυπουργό, πώς θα πάει με τον Ανδρουλάκη που δεν τον θέλει? Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Γι' αυτό ο κύριος Τσίπρας είπε χθες ότι τουλάχιστον είναι... θα υπάρχει στην Ελλάδα. Ο κύριος Τσίπρας είπε χθες, αυτά είναι και λίγο λόγια του αέρα μέχρι να έρθει η κάλπη. Εντάξει, αν θεωρεί λοιπόν ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ένας ανεύθυνος πολιτικός ή αρχηγός που πετάει μπαρούφες έτσι για να παρτάει η ώρα, τότε με αυτό θα συνεργαστεί ο κύριος Τσίπρας. Με ένα που λέει μπαρούφες. Για να κάνει εντυπώσεις στο κοινό προεκλογικά. Μάλιστα. Κύριε Λοβέρδο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Καλή σας μέρα και καλό Πάσχα. Να σας ευχηθούμε επιτυχία. Γιατί...